με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την προστασία της κοινής ησυχίας και την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο Δήμος Ηρακλείου θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη νέα κανονιστική πράξη που αφορά τη χρήση μουσικής, την ηχορύπανση και τους όρους δραστηριοποίησης των πλανόδιων μουσικών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων πριν την οριστικοποίηση των νέων ρυθμίσεων, οι οποίες θα διαμορφώσουν τους κανόνες λειτουργίας και την καθημερινότητα στην πόλη. Η προτινόμενη κανονιστική θα συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα βιώσιμο και ελκυστικό αστικό περιβάλλον. Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τους δημότες μας και να εξασφαλίσουμε ότι το Ηράκλειο παραμένει μια ευχάριστη, ζωντανή, καθαρή και ποιοτική καθημερινότητα ζωή με ευχαρίστηση για όλους τους κατοίκους. Αυτό είναι καταστροφικό για τις επιχειρήσεις μας. Εννοείται ότι εμείς δεν δεχόμαστε με τίποτα τέτοια μέτρα. Θέλουμε να είμαστε στα πλαίσια της νομοθεσίας σωστοί. Διότι ξέρουμε πολύ καλά τον νόμο και τι διέπεται τις επιχειρήσεις αυτές όταν, ό,τι αφορά τη λειτουργία τους, όμως θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να έχουμε μια πόλη ζωντανή και όχι μια πόλη νεκρή. Αρκετοί πολίτες βλέπουν θετικά τα μέτρα που προωθεί η Δημοτική Αρχή, τονίζοντας την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα εξασφαλίζει τις ώρες κοινής ησυχίας, χωρίς όμως να πλήττει τη ζωτικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και των δημόσιων χώρων. Οι υποστηρικτές αυτών των μέτρων θεωρούν απαραίτητο να περιοριστεί η ηχορύπανση, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, ενώ παράλληλα προτείνουν τη θέσπιση ειδικών ζωνών και ωραρίων για τους πλανόδιους μουσικούς, ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της πολιτιστικής ζωής του Ηρακλείου. Σε πλατείες, προχθές ήταν μια γιορτή και ήταν μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί. Και είχαν καλέσει και την αστυνομία και πήγαν εκεί πέρα. Αυτό δεν είναι σωστό όταν περνάει μια ορισμένη ώρα. Αλλά και τα καταστήματα τώρα κοιτάζουν πώς θα οικονομήσουν για αυτοί και υπερβαίνουν τα όρια. Οι άνθρωποι ξενυχτάνε, δουλεύουν και πολύ, ζουν από αυτό. Τι να πω. Γλεντά ο κόσμος, δεν γίνεται να τα διαλύσουμε κιόλα. Να προσπαθήσουν να τα βρούνε κάπως με τους κατοίκους, τους μόνιμους. Δεν λέω να το έχουν πολύ δυνατά, αλλά ούτε και να το κλείσουν τελείως. Θα δεχτώ με χαρά οποιαδήποτε νεότερα διαφορετικά πράγματα προκύπτουν, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν προς το καλό τόσο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας. Με χαρά να δεχτούμε οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να προκύψει μέσα από αυτή την ανοιχτή διαβούλευση. Καλό είναι, πολύ καλό. Πρέπει να γίνονται αυτές οι αλλαγές για να συνηθίζει ο κόσμος σε μια άλλη κατάσταση από αυτή που ζούμε και ούτω καθεξής. Ώρες ξεφεύγει όλο αυτό το θέμα με τον ήχο, τη φασαρία. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Τα μαγαζιά προσπαθούν να παίξουν τη μουσική που πληρώνουν, γιατί πληρώνουν για πνευματικά δικαιώματα. Καταλαβαίνω ότι και η μουσική του δρόμου θέλουν να βγάλουν το μεροκάμα και αυτά. Απλά να παίζουν σε λογικά πλαίσια, να παίζουν σε μέρη που θα τους επιτραπεί από το Δήμο, ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Η νέα κανονιστική πράξη αναμένεται να προκαλέσει αντικείμενο διαλόγου με στόχο να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες των κατοίκων, όσο και τις ανάγκες των επιχειρηματιών αλλά και καλλιτεχνών για δραστηριότητα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού εξεταστούν όλες οι προτάσεις, διασφαλίζοντας ένα πλαίσιο που θα συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής στην πόλη.